Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Χαμηλοφόρη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, έναν άνθρωπο που θα έλεγα ότι είναι από τους καθήλυν αρμόδιους για ό,τι περικλείται το πακέτο φάκελος αυθαιρέτων. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Προφανώς και οι δέκτες είναι ανοιχτοί για τους ακροατές μας με τα ερωτήματα, ήδη συγκεντρώσαμε και ένα-δύο. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε, κύριε Χαμηλοφόρη, ως εξής. Είστε και τοπογράφος μηχανικός. Βεβαίως. Και γραμματέας του Συλλόγου του Τοπογράφων Κρήτης. Μάλιστα. Θέλω να ξεκινήσουμε από τούτο εδώ που έσκασε τα τελευταία 24 ώρα. Μαζί με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ακούστηκε ότι όσοι έχετε αφαίρετο το πρώτο 75 το πω λαϊκά, ελάτε, δηλώστε το, ακοπά, να κλείσουμε την ιστορία, να προχωρήσουμε. Μάλιστα σήμερα βγήκε ότι είναι 500 ευρώ το παράβολο και 300 λέει τεχνική έκθεση. Σύνολο 800, λέω εγώ. Είναι έτσι πρώτον, και πού αποσκοπεί μια τέτοια απόφαση, σχέδιο, πείτε το πως θέλετε, όταν προηγουμένως είχαμε την άλλη ρύθμιση? Συνδυάζεται 3-4 διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Είναι πολλά, και ναι. Η δουλειά η δική μου είναι να τα αναλύσω στα κομμάτια τους για να μπορέσουμε να τα δούμε πώς θέλουν. Πρώτα-πρώτα, ορόσημο χρονικό, 1975. Ήδη ο νόμος που υπάρχει έχει ένα χρονικό ορόσημο, το 1955, τα οποία θεωρεί ότι κτίρια πριν από αυτή την νομοθεσία, όπως και να έγιναν πριν το 1955, θεωρείται ότι επειδή υπάρχουν είναι και νόμιμα. Για λόγους όπου η πολιτεία θεώρησε έβαλε ένα χρονικό ορόσημο. Άρα το 1975 μπορεί και φαίνεται ότι είναι στις διαθέσεις του Υπουργείου να αποτελεί ένα δεύτερο ορόσημο, στο οποίο εντός εισαγωγικών, και το βάζω σε πολλά εισαγωγικά γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί το νομοσχέδιο, ούτε έχει δοθεί επίσημη διαβούλευση, είναι ένα ορόσημο που η πολιτεία θέλει να δώσει ασυλία σε ό,τι έχει συμβεί από το 1975 και πριν, ή να το πούμε διαφορετικά, από τη μεταπολίτευση και πριν, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Στο δεύτερο κομμάτι που είπατε, αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών, τόσο στον προηγούμενο νόμο όσο από ό,τι φαίνεται και σε αυτό το σχέδιο, ο υπολογισμός αυτού του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως ονομάζεται, είναι συνδεδεμένος με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Άρα οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στις αντικειμενικές αξίες επηρεάζει και τον υπολογισμό του προστίμου. Δηλαδή το βεβαιωθέν πρόστιμο επηρεάζεται από την αναπροσαρμογή, αυτόματα? Το βεβαιωθέν πρόστιμο, προσέξτε, ναι. Δεν υπάρχει η έννοια του βεβαιωθέντος προστίμου. Κάποιος άνθρωπος έχετε και κάνει μια δήλωση και για να υπολογιστεί το πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώσει, λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μάλιστα. Στην ουσιαστικά η τιμή ζώνης. Μάλιστα. Αν αυτή η τιμή ζώνης αλλάξει και θεσμοθετηθεί και είναι διαφορετική από το Υπουργείο Οικονομικών, επηρεάζει αυτόν που θα πάει αυτή τη στιγμή να κάνει δήλωση. Αυτός που έχει κάνει δήλωση, έχει υπολογιστεί το πρόστιμο του με άλλη αντικειμενική αξία. Είναι στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών αν θα του ζητήσει αναπροσαρμογή για το υπόλοιπο του προστίμου. Εδώ μου τα χαλάτε. Δεν σα τα χαλάω εγώ. Ναι, ναι, αστεία μου. Καταλάβατε. Εγώ είμαι τεχνοκράτη και η δουλειά μου είναι να αναλύω τεχνοκρατικά το ζήτημα. Είναι δουλειά ενό πολιτικού να το πει. Ήρθα εγώ λοιπόν στην αρμόδια υπηρεσία, δήλωσα ή με πιάσατε, να το πω και πιο λαϊκά, ήρθαμε σε διαβούλευση με βάση την τρέχουσα αντικειμενική αξία και μου εκδόθηκε ένα πρόστιμο. Λέτε ότι δεν είστε σίγουρος ότι η αναπροσαρμογή και το πρόστιμο που μου εκδόθηκε να πληρώσω δεν θα ανταλλάξει? Και από τον προηγούμενο νόμο ήταν ανοιχτό αυτό. Η αναπροσαρμογή των αξιών ήταν ανοιχτό, αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση με τη λογική ότι δεν πειράζουμε τις αντικειμενικές αξίες, μένουν παγωμένες, άρα μένει παγωμένο και αυτό. Παρ' όλα αυτά, ούτε αποκλείεται από τον νόμο, ούτε και επιβάλλεται. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στο ζουμί. Τελευταία διετία ακούγονται πολλά γύρω από τα ακίνητα και γύρω από τα αυθαίρετα. Εγώ θέλω να περιοριστούμε στα αυθαίρετα. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια γενικότερη πολιτική άποψη ότι το μόνο καταφύγιο που έμεινε του Έλληνα ως εισόδημα είναι τα ακίνητα, του βάζουν χέρι, το κατακρίνουν. Ας τα αφήσω αυτό, μένω στα αυθαίρετα. Δεν το λένε τόσο οι Έλληνες. Εδώ βγήκε μελέτη τελευταία που λέει ότι ο Νότος είναι πλούσιος γιατί έχει ακίνητα. Είναι χθες προχθές ακούστηκε. Για πάμε στα αυθαίρετα. Ξέρετε ότι είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Πολιτικό θα έλεγα είναι περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, που βέβαια έχει ως παρεπόμενα την έλλειψη κουλτούρας από τη μια, το πώς θα αντιμετωπίζει το κράτος από την άλλη, την εκλογική πελατεία, όλα μαζί. Αλλά αυτή την τελευταία διετία, τριετία, βλέπετε ότι γίνεται μια πιο συστηματική προσπάθεια να διευθετηθεί το ζήτημα? Οριστικά αποκλείεται.
Όποιος το πει αυτό, νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Θέλει τουλάχιστον 5 γενιές. Πόσες γενιές αυθαιρέτω να έχουμε τώρα, χοντρικά? Γενιές αυθαιρέτω. Μετά το 75, πάτε πριν. Δεν έχει να κάνει με το μετά και με το πριν. Εγώ θα σας πω εδώ κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, η πρώτη μελέτη που είχε κάνει για τα αυθαίρετα του Ηρακλείου ήταν το 1976. Η δεύτερη έγινε το 1984, είναι μελέτες που υπάρχουν στα αρχεία και στη βιβλιοθήκη του τμήματος, διαθέσιμα σε οποιονδήποτε να τις μελετήσει, οι οποίες περιγράφουν προβλήματα που στις διαπιστώσεις τις δημοσιογραφικές που ακούμε και βλέπουμε σήμερα είναι καταγεγραμμένες ήδη από το 1976 και το 1984. Άρα δεν είναι ένα πρόβλημα καταρχήν λοιπόν που ξεκινάει σήμερα. Ούτε ήταν ένα πρόβλημα που ξεκίνησε γιατί κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν ξαφνικά και απότομα να αυθαιρετήσουν. Ο τρόπος που αναπτύσσονταν οι οικισμοί στη χώρα μας ήταν τέτοιος που δεν έδαινε απαραίτητα με νομοθεσία. Ήρθε μετά μια νομοθεσία να συζητήσει για προϋποθέσεις. Και για ποιο λόγο? Για τη λογική ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι επικίνδυνη με την έννοια των σεισμών σε σεισμογενείς περιοχές και θα έπρεπε υποτίθεται το κράτος να μεριμνά για τους πολίτες του ώστε να απολαμβάνουν ένα επίπεδο ασφάλειας για το κεραμίδι που χτίζουν πάνω από το κεφάλι τους. Από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Επειδή όμως ο Έλληνας είναι δεμένος πάρα πολύ με τη γη του, πολλές φορές έχουμε συγκρούσεις σε αυτό που ο καθένας θεωρεί ότι είναι η ιδιοκτησία του με αυτό το οποίο επιβάλλεται ότι εκεί μπορείς να χτίσεις τόσο και να κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό μερικές φορές δεν συνάδει και στην ανάγκη και στην βούληση που έχει ο καθένας και γι' αυτό παρουσιάζεται η αυθαίρεση και θα παρουσιάζεται και στο μέλλον ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Δεν έχει λοιπόν νόημα να συζητάμε για πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, μη το πλήθος γενιά αυθαιρέτων, γιατί έχει να κάνει με τις ανάγκες μας και το πώς αντιλαμβανόμαστε την ακίνητη περιουσία που έχουμε ή το σπίτι που έχουμε, το πατρογονικό μας ή το σπίτι που χτίζουμε για τα παιδιά μας. Εμείς πώς το αντιλαμβανόμαστε? Το οργανωμένο κράτος το αντιλαμβάνεται ως κάτι μετεξελισσόμενο ή το βλέπει και αυτό στατικά? Το οργανωμένο κράτος μέχρι τώρα έχει πενιχρά εργαλεία για να μπορεί να δημιουργήσει πολιτικές δυναμικές, να το πούμε έτσι. Αυτό το οποίο περιγράφεται εμέσως. Χρειάζεται να παρακολουθείς δυναμικά το φαινόμενο της δόμησης, όπως να παρακολουθείς δυναμικά και τον τρόπο που αλλάζει χέρια η ιδιοκτησία, πώς κατατμείται η γη, πώς συνενώνεται, πώς αλλάζουν χρήσεις περιοχές, κάποτε τουριστικές, κάποτε αγροτικές περιοχές, σήμερα είναι άρδιν τουριστικές, αύριο μεθαύριο μετατρέπονται σε βιομηχανικές και μετά σε έρημους. Έχουν συμβεί στη Βόρεια Ευρώπη ολόκληρες πόλεις να έχουν ερημωθεί γιατί φύγαν εργοστάσια κλπ. Δεν είναι πράγματα δηλαδή που ο επιστημονικός κόσμος δεν τα διαπιστώνει. Διαπιστώνονται και καταγράφονται σε μελέτες και ελληνικές και ευρωπαϊκές. Το θέμα είναι, για να έχεις τέτοια εργαλεία θα έπρεπε η κοινωνία, η πολιτεία μας να τα έχει βάλει σε λειτουργία χρόνια πριν. Πριν από πολλά χρόνια και πολλά χρόνια με τα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι και 3 δεκαετίες πίσω. Πράγματα που σήμερα συζητάμε δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Σήμερα έχει εργαλεία τεχνικά με λογικό κόστος που τους επιτρέπει να πούν ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό. Έχουμε ευχέρεια να έχουμε περισσότερες αεροφωτογραφίες, περισσότερα στοιχεία για να μπορούμε να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικά και πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό είναι στα χέρια πλέον της πολιτείας αν θέλει να αξιοποιήσει τα εργαλεία. Μέχρι τώρα σε άλλα πράγματα φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η βούληση, σε άλλα πράγματα φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσουμε πιο κοντά στον ορθολογικό σχεδιασμό που συνηθίζει να λέγεται στο επιστημονικό πεδίο και λιγότερο στον εμπειρικό που σχετίζεται με το ότι δικός μου άνθρωπος ήταν, ας κάνω λίγο τα στραβά μάτια. Δεν μου λέτε τώρα κύριε Χαμηλοφόρη, για να έρθουμε επί του πρακτέου, καλά κάνετε εσείς και τα βάζετε σε μια βάση που θα έπρεπε εξ αρχής να είναι η συζήτηση, το ξέρετε όμως ότι το θέμα είναι πολλωμένο από όποια πλευρά και αν το πιάσεις και συνήθως δεν συζητιέται έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια άποψη. Έλα μωρέ, ένα εισπρακτικό μέτρο είναι. Μας βάλουν όλους στον τορβά. Όλα αυτά που ακούγονται ιδίως την τελευταία τριετία είναι και μνημονιακά. Να τα κονομάνε και από εκεί πέρα για να καλύπτουν άλλες τρύπες. Δεν πρόκειται να πάμε σε κανόνες ουσιαστικά του παιχνιδιού. Τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Τη βρίσκεστε υπερβολική? Νομίζετε ότι έχει ανοίξει τα σοβαρά η συζήτηση? Γιατί ξέρετε, ιδίως το Ηράκλειο είναι μία από τις πόλεις. Ό,τι έχει επεκταθεί στο Ηράκλειο είναι μία από τις πόλεις βασίλειο της αυθαιρεσίας. Αυτό δεν νομίζω ότι ανακαλύπτουμε την Αμερική. Όχι, δεν ανακαλύπτει τον τροχό με αυτό που λέτε. Αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει λαβές
και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή εδώ να συζητούν για ένα φορείς πρακτικό μέτρο. Υποτίθεται ότι τα χρήματα από τα αυθαίρετα θα πήγαιναν στο πράσινο ταμείο και το 95% των πόρων του πράσινου ταμείου πηγαίνουν για τις ανάγκες τις δημοσιονομικές. Με το 5% που απομένει θα πρέπει να γίνουν έργα ανάπλασης, να γίνει οτιδήποτε άλλο που θα βελτιώσει, δηλαδή τα χρήματα που θα εισπράξεις από την εντός εισαγωγικών περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχουν προκαλέσει τα αυθαίρετα, θα τα διέθεται υποτίθεται η πολιτεία για να αναπλάσει περιοχές, να δεσμεύσει ελεύθερους χώρους ώστε να μπορέσουν να δώσει μια δυνατότητα να αναπνεύσουν οι πόλεις, ας το πούμε έτσι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει όταν για κάθε εκατομμύριο ευρώ το μόνο που θα μπορεί να διαθέσει θα είναι όλα και όλα το 5% του, δηλαδή 50.000 ευρώ ανά εκατομμύριο ευρώ για να μπορέσουν να γίνουν έργα ανάπλασης. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλωθούν πάρα πολλά αυθαίρετα για να γίνει κάτι πάρα πολύ λίγο. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει το χαρακτήρα του φορείς πρακτικού μέτρου λόγω των συνθήκων. Αλλά το ότι αποφασίστηκε να διατεθούν αυτά τα χρήματα για αυτό το πράγμα είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και αυτό έγινε. Στη φιλοσοφία του το ότι παίρνω τα χρήματα από αυτούς που έχουν αυθαιρετήσει για να βελτιώσω τις συνθήκες μιας ολόκληρης πόλης και να τα διαθέσω εκεί, δεν είναι από μόνη της κακή σαν φιλοσοφία. Γιατί αν όντως τα χρήματα αυτά διατίθονταν γι' αυτό, θα είχαμε δυνατότητες σε ένα βάθος, σε ένα ορίζοντα μιας πενταετίας, μιας δεκαετίας, να βλέπαμε τα αποτελέσματα αυτής της επιβάρυνσης που θα είχε ο καθένας από αυτούς που έχει αυθαιρετήσει στην τσέπη του, λέγοντας δεν βαριέσαι αδερφέ, πλήρωσα κάποια χρήματα τώρα, αλλά πιάσαν τόπο γιατί το βλέπω στην πόλη μου. Αυτό δεν γίνεται και αυτό είναι πολιτική απόφαση. Και όχι μόνο δεν γίνεται φαντάζομαι, αλλά στην ουσία το αυθαίρετο, θα το πω σχηματικά, το πληρώνει ο νόμιμος δημότης. Ναι ή όχι? Κατά έναν τρόπο. Εννοώ για τις υποδομές. Κοιτάξτε να δείτε. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, γιατί γίνονται και πολλά δίκτυα βάζοντας ένα κοστούμάκι στους αυθαιρετούχους, μάλιστα. Αλλά μιλάω για τον πυρήνα, έτσι. Πριν φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, σκεφτείτε το εξής απλό. Πολλές φορές για τις ανάγκες των ανθρώπων να αστικοποιηθούν για να μεγαλώσουν τα αστικά κέντρα, έγινε με άναρχο τρόπο αυτή η αστικοποίηση. Σήμερα όμως για τις ανάγκες που έχουμε θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια μίνιμουμ του δημόσιου χώρου. Αναλογιστείτε και σκεφτείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχεις τόσο στενούς δρόμους, όπου αν πιάσει ένα σπίτι πυρκαγιά δεν χωράει να στρίψει το πυροσβεστικό. Αυτός ο άνθρωπος θα ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια και η βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει γιατί το πυροσβεστικό δεν μπορεί να στρίψει να πάει εκεί. Για να μπορεί να στρίψει το πυροσβεστικό, πρέπει να αυξήσουμε αυτό το κοινόχρηστο χώρο, το μικρό κοινόχρηστο χώρο που μπορεί να είναι τα 2 μέτρα να γίνουν 3. Ή σε μια στροφή να μεγαλώσει το πλάτος το συγκεκριμένο για να μπορεί να στρίψει ένα τέτοιο όχημα. Και αν θα συζητήσεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι τέτοιο, θα αντιδράσει αυτός γιατί να το κόψεις από μένα και γιατί να το κόψεις από το άλλο. Πολλά πράγματα στα προβλήματά μας μπορούν να ξεκινούν από απλά μικρά προβλήματα καθημερινά του καθενός μας, όπου το άθροισμά τους είναι σημαντικό πρόβλημα για όλη την κοινωνία μας. Άρα η οικιστική κουλτούρα στην ουσία καταδεικνύει και τα βαθύτερα αίτια της κρίσης της χώρας. Αφήστε τώρα τους απ' έξω, μιλώ για το εσωτερικό. Πώς σκεφτόμαστε το περίφημο κοινό καλό, αφορά μόνο εμένα, μόνο αν μου ακουμπήσει το δικό μου πουκάμισο, όταν δεν τα ακουμπάει, το κοινό καλό είναι για τους άλλους. Έχει αποδειχθεί ότι σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα το δημόσιο χώρο δεν τον σεβόμαστε, θεωρούμε ότι είναι ένα βάρος και όχι ότι είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάτι που στις δυτικές χώρες ισχύει αντίστροφα. Έχουν να χαίρονται περισσότερο το δημόσιο χώρο τους, γιατί φροντίζουν και για το δημόσιο χώρο τους, ενώ μπορεί να ζουν σε ενίκεια. Ενώ εμείς έχουμε το δικό μας σπίτι, το οποίο μπορεί να είναι παλάτι, και απ' έξω να έχουμε έναν δρόμο ο οποίος να έχει 2 δισεκατομμύρια λακκούβες και δεν αισθανόμαστε άσχημα γι' αυτό. Ή λέμε, γκρινιάζουμε, φταίει ο Δήμαρχος, φταίει ο Δήμος, φταίει αυτό, όπου σε έναν βαθμό ίσως θέμε και εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί δεν φροντίζουμε να αγαπούμε το δημόσιο χώρο μας. Σωστά το λέτε. Πείτε μου τώρα, εσείς πώς προσεγγίζετε όλη αυτή την εξέλιξη, αν θέλετε, με τα αυθαίρετα, σε συνδυασμό και με τα όσα ακούγονται για το κτηματολόγιο, θέλω να μου πείτε, τι έχετε να πείτε δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν μέχρι και συλλόγους αυθαίρετου. Μου θυμίζει λίγο απολογισμό αυτό. Όχι, είναι απολογισμός. Όχι, αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε και ως απολογισμό. Νομίζω ότι οι ειδικοί πλέον πρέπει να βγουν μπροστά και να μιλάνε, διότι κοιτάξτε, ένας πολιτικός του είναι εύκολο να κάνει το χατήρι και από εδώ και από εκεί και να μην κάνει κανένα στο τέλος. Στο ΤΕΤΑΚ πήραμε αυτό το βάρος στην πλάτη και ουσιαστικά από όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου περί ρύθμισης αυθαιρέτων μέχρι σήμερα έχουμε απαντήσει πάνω από 5.000 ερωτήσεις μηχανικών
που είχαν να αντιμετωπίσουν ζητήματα και ιδιάζουσες περιπτώσεις πολιτών που ήθελαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους. Περιπτώσεις που αφορούσαν από πολύ μεγάλα αυθαίρετα έως πολύ μικρές αυθαιρεσίες, περιπτώσεις που καταδεικνύαν κενά και αδυναμίες που υπήρχαν και στον νόμο, κενά που με μία σειρά με 5-6 διαφορετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες προσπάθησαν να τα καλύψουν, χωρίς όμως να υπάρχει ένα σύστημα να συστηματοποιηθεί αυτό το πράγμα και να δώσει και στον κόσμο και στους τεχνικούς τη δυνατότητα να πούν ότι ναι, γίνεται με κάποιο σύστημα αυτή η διαδικασία. Δεν έχει γίνει συστηματικά. Και φαίνεται ότι αυτή η τακτική εξακολουθεί και ακολουθείται από το Υπουργείο, όπου νομοσχέδιο σε διαβούλευση δεν έχουμε. Μπορούμε να κρίνουμε όλοι μόνο από επιλεκτικές διαρροές και πληροφορίες στον τύπο, όπου επί 2,5-3 μήνες τώρα συντηρούνται, χωρίς όμως να υπάρχει αυτό το οποίο ο ειδικός, ο τεχνικός μπορεί να κρίνει και να πει ναι, είναι χρήσιμο, ναι, χρειάζεται αυτό ή επίσης χρειάζεται κάτι άλλο. Το θέμα του κτηματολογίου που συζητάτε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε διαπιστώσει ότι ο σχεδιασμός που υπήρχε για το τεχνικό επιμελητήριο είναι αυτό, αν δεν το ξέρετε, που είχε κάνει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το εθνικό κτηματολόγιο και είχε πρωτοστατήσει και εξακολουθεί να πρωτοστατεί ότι είναι το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο που μπορεί να λύσει προβλήματα, ειδικά που κουμπώνουν σε κάθε κομμάτι της οικονομίας, ακόμη και των αφαίρετων. Δυστυχώς δεν έχει πάρει τέτοιο δρόμο αυτή η διαδικασία. Και μια υπηρεσία όπου ήδη είχε διαπιστωθεί από τους πολίτες ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο και καλό για το κράτος, τίνει να γίνεται ακόμη ένα βάσανο για τον πολίτη, ακόμη μια γραφειοκρατία, ακόμη ένα πρόβλημα. Αυτό ελπίζω ότι θα το ξαναδεί η πολιτεία και θα το απλουστεύσει. Το γιατί συμβαίνει, συμβαίνει γιατί βρισκόμαστε σε μια μετάβαση. Από ένα άλλο τρόπο και ένα σύστημα της δημόσιας πίστης για την ακίνητη περιουσία, που ήταν το σύστημα των υποθηκοφυλακίων, στο νέο σύστημα του κτηματολογίου. Σε κάθε τέτοια μετάβαση υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που θα δημιουργούνται προβλήματα και θα πρέπει να λύνονται. Εδώ δημιουργούνται προβλήματα, εντοπίζονται, καταδεικνύονται, αλλά δεν αντιμετωπίζονται και πρέπει να πηγαίνουν ξανά στα δικαστήρια και αυτό δημιουργεί φόρτο στους πολίτες. Είναι κάτι που πρέπει να το δει η πολιτεία. Δεν κουμπώνει μόνο με τα αυθαίρετα, κουμπώνει με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Προφανώς. Τώρα, επιστρέφοντας, φοκάροντας στα αυθαίρετα, εσείς πώς το προσεγγίζετε, με τη συζήτηση που έχει ανοίξει, καλά το λέτε. Εγώ υποπτεύω βέβαια στις εκλογές πάλι θα ξανακούσουμε βαρύγλουπες δηλώσεις, όταν θα έρθουν αυτές. Γιατί είναι καλή πελατεία από τη μια. Από την άλλη, το τι είναι καλή πελατεία χρησιμοποιείται για τους αυθαιρετούχους, πρέπει να το πούμε. Δεν είναι μακριά οι εποχές που κοντά στις εκλογές ρίχναν όλοι. Είναι γεγονός αυτό. Έτσι. Έχει διαπιστωθεί. Για να τα λέμε όλα. Έχει διαπιστωθεί. Πώς το προσεγγίζετε πια, τι νομίζετε, γιατί νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει η χώρα, πρέπει τα πράγματα πια να τα λέμε το όνομά τους. Δεν νομίζω ότι σοκάρεται κανείς. Και πρέπει να τα δούμε και μάτια κούτελα. Τα αυθαίρετα από τη μια είναι μια πραγματικότητα. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να συνεχίζει ο καθένας του κασίδι το κεφάλι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν οδηγούμαστε πουθενά. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, δείτε και μια άλλη διάσταση που δεν είχε δοθεί για τα αυθαίρετα. Την οικονομική διάσταση. Με ποια έννοια. Το αυθαίρετο μέχρι πριν τη διαδικασία του 40-14 δεν μπορούσε κάποιος να το αξιοποιήσει με κανέναν τρόπο οικονομικά. Δεν θα μπορούσε να το βάλει μια υποθήκη, να κάνει μια προσημείωση, να κάνει οτιδήποτε γύρω από αυτό, γιατί ουσιαστικά για την πολιτεία, για την νόμιμη τάξη πραγμάτων εντός εισαγωγικών δεν υπήρχε. Παρότι εμείς το βλέπαμε δίπλα μας, αυτό δεν υπήρχε. Με τη διαδικασία του 40-14, ένα κίνητρο που υπήρχε για να γίνει καταγραφή ήταν ότι πλέον αυτό μπορεί να υπάρχει. Άρα αποκτά ένα μανδύα νομιμοφάνεια στο αφαίρετο και υπό προϋποθέσεις κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βάλει μια υποθήκη, να το χρησιμοποιήσει για να κάνει μια προσημείωση. Θα ήταν όλα καλά και ωραία αυτά αν ήμασταν στο 2007. Ζούμε στο 2013, μετά από 5 χρόνια κρίσης, και αυτό το οικονομικό εργαλείο το οποίο το είχαν στο μυαλό τους όσοι σχεδίασαν το 40-14 πέσαν έξω στις προβλέψεις τους ότι θα μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την περίοδο με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο ασφυκτικά πνίγει τον οποιονδήποτε. Η διέξοδος που προσπαθείς να δώσεις στον κόσμο λέγοντας ότι θα μπορείς να πάρεις ένα δάνειο, ρε αδερφέ, ουσιαστικά δεν δουλεύει, γιατί δεν δουλεύει. Η τράπεζα δεν θα του δώσει το δάνειο, δεν πάει να έχει όχι 1, 2, 3, 5, 10 όσα ακίνητα και να έχει. Γιατί δεν υπάρχουν για να του τα δώσει. Όποιος και να είναι ο λόγος για τον οποίο άλλος θα πάει να ζητήσει το δάνειο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και τελικά αυτό είναι και ένα αντικίνητρο και για την όποια ρύθμιση τώρα ξεκινούν να κάνουν,
όσο καλή ή κακή και να είναι. Γιατί έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι θα γίνουν 60 ειδώσεις, ότι μπορεί να αυξηθεί και το ποσοστό της έκπτωσης στις εφάπαξ καταβολές, προκειμένου να κινητοποιήσουν τον κόσμο να πληρώσει τώρα που υποτίθεται έχει ανάγκες δημοσιονομικές για να καλυφθούν διάφορες τρύπες, χρήματα αυτά. Όταν ο άλλος δεν έχει, όσο καλή και να είναι η διαδικασία της ρύθμισης, όσα ωφέλη θεωρητικά και αν μπορεί να το αποφέρει, δεν θα προχωρήσει να το κάνει, παρότι οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περίπτωση που κάποιος πιαστεί να έχει αφαίρετο και δεν έχει ρυθμιστεί, είναι εξοντοτικές. Παράδειγμα, συζητάμε για το 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ως πρόστιμο ανέγερσης και 5% καθέτος διατήρησης. Αν είσαι δηλαδή ένα σπίτι 14 χρονών, θα πρέπει να πληρώσεις ως πρόστιμο την αντικειμενική αξία του, να το ξαναγοράσεις. Γι' αυτό συζητάμε. Τόσο εξοντοτικό. Παρόλα αυτά, παρότι τα πρόστιμα είναι υπερβολικά μεγάλα, ο κόσμος δεν μπαίνει στη διαδικασία να το ταυτοποιήσει, γιατί αφενός δεν έχει και αφετέρου δεν βλέπει όφελος από αυτό το πράγμα. Ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Δεν συνδυάζεται δηλαδή με άλλες πολιτικές που θα του έδιναν μία όθηση να το κάνει, πέραν του οικονομικού κινήτρου και πέραν του ότι πλέον τώρα κύριε είσαι νόμιμος. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα ερώτημα ακροατή, αλλά θα το πούμε μετά τη διακοπή την αναγκαστική. Να το πω έτσι για να τα ακούνε και άλλοι ακροατές, να μην έχουμε ομοειδή. Μήπως λέει η συζήτηση για τακτοποίηση αυθαιρέτων και προστήμων και όλων των άλλων διαδικασιών ανοίγει τώρα επειδή έχει παγώσει η αγορά και η οικοδομή και προσπαθούν να την κινητροδοτήσουν πάνω στις πλάτες μας. Κρατήστε το και θα επανέλθουμε. Σύντομη διακοπή. Λοιπόν, με τον κύριο Κώστα Χαμηλοφόρη συζητάμε εδώ από το ΤΕΤΑΚ γύρω από τα αυθαίρετα με αφορμή τα όσα ακούγεται τις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων. Απαντήστε μου σας παρακαλώ, μήπως η συζήτηση πονηρός. Δηλαδή εγώ να το προεκτείνω, μήπως η συζήτηση γίνεται για εσάς τους μηχανικούς, δηλαδή με τον άλλο τρόπο να ανοίξει ένα κύκλωμα, να ανοίξει και η αγορά. Όχι, δεν νομίζω ότι γίνεται γι' αυτό. Δεν νομίζω και το λέω κατηγορηματικά. Τώρα θα μου πεις, είναι δυνατόν εσύ μηχανικός άνθρωπος και εκπροσωπώντας το τεχνικό επιμελητήριο να είσαι τόσο κατηγορηματικός και να σε πιστέψουμε? Έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να το διεκδικήσω, μπορώ όμως να σας το εξηγήσω. Τα ζητήματα των αυθαιρέτων σε κάθε περίπτωση έχουν μια τεχνική διάσταση που πρέπει να τη δει ένας ειδικότερος. Και η τεχνική τους διάσταση έχει να κάνει με το πόσο τελικά ασφαλή είναι τα σπίτια μας σε αυτά που μένουμε. Αυτό και μόνο είναι κάτι που θα έπρεπε να μας κινητοποιεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ρύθμιση, αν δούμε κάτι διαφορετικό στο σπίτι μας, να ζητήσουμε έστω τη συμβουλή ενός τεχνικού. Δεν το κάνουμε και δεν το ακολουθούμε παρά μόνο να μας συμβεί ένα κακό, όποιο κακό. Εκ των υστέρων, έχετε δίκιο σας. Εγώ το διαπιστώνω, το βλέπω να συμβαίνει, γι' αυτό το λέω. Και δεν το λέω γιατί είμαι μηχανικός, το βλέπω να συμβαίνει γύρω μας. Εδώ ετούτη, εδώ η διαδικασία. Δηλαδή βάζουμε μπροστά το κάρο και από πίσω τα άλογα συνήθως. Στο θέμα το οικιστικό, έτσι. Δεν μπορώ να το κρίνω πάντοτε αυτό, αλλά πάρα πολλές φορές έχει ακουστεί και να λέγεται, έλα μου, τι ξέρω, μηχανικό, φτιάξει το έτσι, έτσι είναι αυτό, έτσι είναι εκείνο. Από ένα γιατί καλό έργο λάβω, να μου το φτιάξει. Συμβαίνει πολλές φορές. Συμβαίνει πολλές φορές, είναι ένα από τα κακά που κουβαλάμε από το παρελθόν και ελπίζω κάποια στιγμή να κλείσει. Ήδη, και να σας πω και για ποιο λόγο δεν είναι αυτό, έχουν απελευθερωθεί οι αμοιβές των μηχανικών. Υπάρχει τρομακτικά μεγάλη κρίση και τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα στον τεχνικό κόσμο, όπου δεν έχει βγει τόσο έντονα και δεν μπορεί να το δει η κοινωνία. Λένε για παράδειγμα πάρα πολλοί, μιλάτε κι εσείς οι μηχανικοί, έχοντας κατά νου όταν ο καθένας συζητάει για μηχανικό, το μηχανικό της δεκαετίας του 60. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι νεότεροι άνθρωποι είναι πολύ πιο εξειδικευμένοι σε αντικείμενα, γιατί είναι πολύ περισσότερες ειδικότητες και έχεις μια αγορά που δεν μπορεί να τους απορροφήσει. Το 60% των ανθρώπων που φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά σήμερα είναι μηχανικοί. Φεύγει το αύριο των επιστημόνων μας και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Ισχύει το αξίωμα που ακούω. Δεν θέλω να αξιωθεί. Είναι υπερβολικό. Κομμάτι. Εγώ ρωτάω με την επιστημονική προσέγγιση. Ακούω πολλούς μηχανικούς που να λένε ότι μου έχω να δω με το τουφέκι κανονική άδεια οικοδομής. Είναι γεγονός, έχει καταγραφεί, δεν είναι θέμα να το πούνε οι μηχανικοί. Καταγράφεται τα στοιχεία και κάποιοι διασώζονται γύρω από τις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων. Από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση μέχρι σήμερα, έχουμε πάνω από 70% κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους μηχανικούς, επηρεάζει όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, επηρεάζει μία σειρά από κλάδους συναθείς με την οικοδομή και φυσικά και τα δημόσια έσοδα. Μάλιστα. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα αυθαίρετα, θα σας πω εγώ, και οι τακτοποιήσεις τους για κάποιους. Και βιοποριστικά, γιατί τα συζητάμε όλα εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κατάφερε κανένας συνάδελφος μηχανικός που ιδιωτεύει εκεί έξω να συντηρήσει τα έξοδα του γραφείου του
που δουλεύει μόνο απλά και μόνο με τις ταυτοποιήσεις που έχουν γίνει, γιατί στο Ηράκλειο, ενώ περιμέναν ότι θα υπήρχαν πολύ περισσότερες δηλώσεις, δεν υπάρχουν αρκετές δηλώσεις. Αυτή είναι η τάση δηλαδή που καταγράφεται. Δεν υπάρχουν αρκετές δηλώσεις και ένα σημαντικός παράγοντας που, στον οποίο εγώ έχω καταλήξει ότι οφείλεται, είναι στο ότι η πιθανότητα μιας ακόμης παράτασης, χωρίς να δίνεται ένας ορίζοντας αφήσεως στο καθένας να κάνει τον προγραμματισμό του, κάνει τον κόσμο που δεν έχει στην τσέπη του χρήματα να λέει: έλα μωρέ, θα δώσουν άλλη μια παράταση, θα το βάλω μετά. Έλα μωρέ, θα το πάμε παραπέρα. Όπως και τώρα, ας πούμε, είμαστε στον Απρίλιο, θεωρητικά η διαδικασία της δήλωσης των αφαιρέτων τελειώνει στις 31 Μαΐου. Είμαστε στα μέσα του Απρίλη, συζητάμε για ένα νέο νόμο για τα αφαίρετα, ο οποίος θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, το ίδιο το Υπουργείο και το νομοσχέδιο που υποτίθεται ετοιμάζει να σέβεται την προθεσμία που το ίδιο έθεσε. Άρα, με τις πράξεις του, δείχνει στους πολίτες ότι ξέρετε κάτι, κλείνει το μάτι και λέει θα υπάρξει η επόμενη παράταση, χωρίς όμως να μας λέει πια. Η τελευταία. Δεν λέει πάντοτε, όλες οι παρατάσεις μέχρι τώρα ήταν οι τελευταίες. Ξέρετε, σε αυτές τις παρατάσεις είναι σαν τους ανασχηματισμούς που δεν ανακοινώνονται ποτέ καλύτερα. Γι' αυτό γίνεται. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Ρωτάει εδώ ένας ακροατής, έχει να μας πει κάτι, λέει ο εκπρόσωπος του ΤΕΤΑΚ, γύρω από το μεγάλο άγχος μας στους ημιυπαίθριους. Οι μη υπαίθριοι χώροι προφανώς θα εννοεί τους κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους. Και το κομμάτι της ερώτησής του θα έχει να κάνει με το αν αυτοί θα θεωρούνται νόμιμο κομμάτι του κτηρίου. Δεν μπορώ να δώσω εγώ απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα, ούτε το τεχνικό επιμελητήριο, όχι γιατί θέλουμε να την αποφύγουμε, γιατί υπάρχει άποψη στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι θέμα του Υπουργείου αν θα αποφασίσει ότι αυτό το κομμάτι των ημιυπαίθριων που έχει κλειστεί, το οποίο ουσιαστικά αυξάνει το συντελεστή δόμηση του συγκεκριμένου οικοπαίδου, είναι κάτι που θα πρέπει να το δώσει σαν δικαίωμα ενδεχομένως και σε κάποιον άλλον δίπλα που έχει ένα νόμιμο κτίριο και δεν έχει κλείσει τους ημιυπαίθριους του. Γιατί θέλει να σέβεται την νομοθεσία. Αν κάποιος λοιπόν έχει υλοποιήσει, αντί για ένα συντελεστή δόμησης, έχει υλοποιήσει 1,2, σε ανθρώπους που έχουν χτίσει νόμιμα κτίσματα, και είναι και μια και ένας προβληματισμός, είναι αυτός που έχει φτιάξει στα 100 τετραγωνικά 120 το νομιμοποίηση, αυτός που έμεινε στα 100 τετραγωνικά, δεν πρέπει να έχει και αυτός τη δυνατότητα να πάει στα 120. Αυτό μάνι γύρει το θέμα ότι αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα με αύξηση του συντελεστή δόμησης. Και παρουσιάζεται και το παράδοξο. Σε μια περίοδο όπου έχουμε κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, να θέλουμε ουσιαστικά να αυξήσουμε το συνολικό ποσό των τετραγωνικών μέτρων που είναι χτισμένα, να αυξήσουμε το συντελεστή δόμησης. Πώς θα αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης με την αγορά σε κάμψη ή το αντίστροφο. Ας δούμε τι θα πει το Υπουργείο, να έχουμε στα χέρια μας το νομοσχέδιο πιο συγκεκριμένα και σε κάθε περίπτωση, όπως το τεχνικό επιμελητήριο το έχει πράξει πάντοτε και ιδιαίτερα το ΤΕΤΑΚ εδώ από αρκετά νωρίς, θα υπάρχει ανακοίνωση και προς το κοινό μετά από απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής μας για το θέμα, όπου με ψύχρεμο τρόπο και ξεκαθαρισμένο και με απλά λόγια για τους πολίτες θα είναι είτε με μορφή ερωτήσεων απαντήσεων, είτε με τη μορφή ανάλυσης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες του Ηρακλείου, τα ζητήματα που θα αντιμετωπίζει ο νόμος. Υπεύθυνα και ξεκαθαρισμένα, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να παίζουμε με τον πόνο του κόσμου ή να δημιουργούμε ψευδαισθήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Τα πραγματικά γεγονότα και τις πραγματικές καταστάσεις είναι αυτές που οφείλουμε να αναδείξουμε και με αυτόν τον τρόπο συμβουλεύουμε αρκετούς πολίτες μέχρι σήμερα. Σας είπα 5.000 ερωτήσεις, ήδη έχουμε απαντήσει μέχρι τώρα. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που εισπράτεται στο τεχνικό επιμελητήριο, είτε από τους αδέλφους σας μηχανικούς που έρχονται για αυτές τις υποθέσεις, είτε από πολίτες που μπορεί να πέσουν? Από την πείρα μας μέχρι τώρα σε αυτές τις ερωταπαντήσεις, τα περισσότερα προβλήματα, όσο παράδοξο και αν σας φανεί, δεν έχουν να κάνουν με πολεοδομικού χαρακτήρα ζητήματα. Ναι, παρότι δεν έχουν να κάνουν με πολεοδομικού. Παρότι έχουμε να κάνουμε με αφαιρεσίες, παρότι έχουμε να κάνουμε με το αφαίρετο κτίριο, η λύση του γρίφου ή το λύσιμο του κουβαριού που υπάρχει δεν μπορεί να λυθεί μόνο αντιμετωπίζοντας το πολεοδομικό ζήτημα του ακινήτου. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς πίσω από τα ακίνητά μας υπάρχουν ιδιοκτησιακά προβλήματα. Τα εξαδιανεμή του ακίνητα, ακίνητα τα οποία διαλόγου μεταβιβάζονταν, αλλάζαν χέρια, όπου έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι μια κατάσταση που λένε ότι εγώ έχω αυτό, κατέχω αυτό. Ναι. Και έχουν στα χέρια τους ή αυτοί ή στο υποθηκοφυλακείο υπάρχει ένα χαρτί το οποίο περιγράφει κάτι διαφορετικό. Έχουμε δηλαδή κάτι που η πραγματική κατάσταση του ακινήτου με την πολεοδομική κατάσταση και την νομική του κατάσταση, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς δηλαδή, δεν συμφωνούν.
Ο 4014 ο προηγούμενος νόμος αντιμετώπισε το πρόβλημα, την πραγματική κατάσταση, να την προσαρμόσουμε με την πολεοδομική και να πούμε ότι λύνεται. Αν το άλλο πρόβλημα που υπάρχει, πώς θα αντιμετωπιστεί, που ουσιαστικά για να ρυθμιστεί δεν υπάρχει καμία ρύθμιση αφαιρέτου εντός εισαγωγικών που να ρυθμίζει και την ιδιοκτησιακή του κατάσταση. Οφείλει να περιγραφεί σε συμβόλαια, οφείλει αυτό, έξοδα και κόντρα έξοδα, τα οποία τελικά κρύβονται πίσω από τη διαδικασία, υπάρχουν, ουδείς τα αναφέρει, ουδείς βλέπει ότι είναι εκεί και υπάρχουν και ο καθένας φρενάρει τη διαδικασία γιατί βλέπει ότι υπάρχουν αυτά στο βάθος και σου λέει ενδεχομένως θα άντεχα να πληρώσω τα 1.000, 2.000, 20.000 ευρώ πρόστιμο, αλλά μου βγάζει άλλα τόσα σε φόρους, σε συμβολιογραφικά, σε οτιδήποτε, τα οποία δεν τα αντέχει τσέπη μου αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο φρενάρει και όλη τη διαδικασία προς τα πίσω. Γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε η τακτοποίηση στο Ηράκλειο, ναι, παρότι οι αρχικοί σχεδιασμοί του Υπουργείου περίμεναν ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα εντός εισαγωγικών, όχι κατά τη γνώμη, καλύτερα κατά τη γνώμη των ειδικών του Υπουργείου, από άποψη εσόδων το Ηράκλειο. Και είναι πολύ πιο πίσω από τις προσδοκίες τους στα έσοδα που έχει αποφέρει στα αφαίρετα, διότι οι άνθρωποι δεν κάνουν δηλώσεις γιατί δεν είναι πεπισμένοι ότι διασφαλίζουν συνολικά το πρόβλημα. Οποιοςδήποτε θα απευθυνθεί σε ένα μηχανικό έχει την αίσθηση ότι θα πάω και θα νομιμοποιήσω το ακίνητό μου, θα μείνω ήσυχος, θα λύσω το πρόβλημά μου. Αν δε, γιατί, όχι γιατί ο μηχανικός δεν θέλει να του λύσει το πρόβλημά του. Το εργαλείο το συγκεκριμένο αντιμετωπίζει ένα κομμάτι του προβλήματος που υπάρχει. Δεν είναι το όλο το πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα δεν το έχει πιάσει κανένας μέχρι σήμερα και δεν αναφέρεται πουθενά. Μένουμε στο κομμάτι, νομιμοποιούμε τα πρώτα 75 και ωραία τα νομιμοποιήσαμε. Αυτά πώς θα αποκτήσουν τίτλο. Πώς θα μοιραστούν στους ανθρώπους που υποτίθεται έχουν διαμερίσματα σε κτίρια τα οποία ποτέ τους δεν κάναν τίτλο για το κτίριο που υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζει ούτε το σχέδιο νόμου που θα έρθει, ούτε θα το αντιμετωπίσει ποτέ καμία πολεοδομική νομοθεσία. Γιατί αυτή έρχεται και ακουμπάει πάνω σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως ιδιοκτησιακό καθεστώς. Με εντυπωσιάζετε ειλικρινά και απαντάτε γιατί τελικά στο Ηράκλειο, καλά το είπατε, η εκτίμηση των Υπουργείων ήταν θα σπεύσουν, θα γίνεται ουρά. Βεβαίως. Δεν συνέβη αυτό και δίνετε την εξήγηση. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει μια άποψη ότι το μηχανικό τον θέλω για δύο υπογραφές, μια σφραγίδα να ρίξει και μια ματιά και τελειώσαμε. Αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη που έχει ο κόσμος στα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει αυτό, πιστεύετε, είναι ένα από τα κλειδιά. Αν θα πρέπει να γιατί αλλάξει. Γιατί αν είναι από την άλλη να μου στοιχίζει ο Κούκος Αηδόνη σε εσάς και να μου έχει στοιχίσει και ο Κούκος Αηδόνη να το φτιάξω, καληνύχτα μου. Κοιτάξτε να δείτε, αν θα θέλατε να πάτε σε ένα τεχνικό μόνο και μόνο για να... σε ένα τεχνικό εννοώ μηχανικό, ναι, ναι, είτε είναι πτυχιούχος είτε είναι διπλωματούχος, προκειμένου να σκεφτείτε τι θα κάνετε για το πώς θα κάνετε για να έχετε κάποιες συμβουλές, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον προγραμματισμό σας για μια επένδυση, γιατί κακά τα ψέματα... στις μέρες μας πια η έννοια της επένδυσης παίζει πάρα πολύ και να συζητήσουμε πλέον και για πράγματα τα οποία ο καθένας μας θα κάνει. Ο κάθε άνθρωπος που θέλει να φτιάξει ένα κίνητο και θα το κάνει ποιος, αυτός που θέλει να τακτοποιήσει, να φτιάξει ένα σπίτι για το παιδί του, αυτός που θέλει να φτιάξει ένα σπίτι να το βάλει πάνω από το κεφάλι του, πρόκειται και προγραμματίζει να κάνει μια επένδυση. Είτε έχει ολόκληρα τα χρέη, όλο το ποσό στα χέρια του, είτε με δανειοδότηση, είτε με όποιον τρόπο και αν θα θέλει να το κάνει. Μην το πολύ λέτε το επένδυση, θα τα ακούσει ο Σόιμπλε, βάλει χέρι στις καταθέσεις, θα βάλουν χέρι και σε αυτό αφήνει. Μα σας είπα, σύμφωνα με το Σόιμπλε, στο Νότο είμαστε πλούσιοι γιατί έχουμε ακίνητα και επειδή οι Γερμανοί δεν τα έχουν, είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, γιατί το λέω ως επένδυση. Όταν λοιπόν θα φτιάξει ένα κτίριο, το οποίο για το κόστος της κατασκευής σου και οτιδήποτε θα κοστίσει 100, 200, 300 χιλιάδες ευρώ ή θα έχει μια τέτοια αξία, ας αναλογιστεί ο καθένας, ακόμη και τα 2.000 ευρώ αμοιβή του μηχανικού, ως ποσοστό της αξίας που φτιάχνει, πόσο είναι και τελικά θα του εξασφαλίσει οικονομικότητα και καλύτερη κατασκευή το αποτέλεσμα, άρα όφελος και μεγαλύτερη αξία για την επένδυσή του ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας που θα βάλει το χέρι του στην τσέπη για να κάνει τη δουλειά του. Έτσι λειτουργεί όλος ο εντός εισαγωγικών πολιτισμένος κόσμος, έτσι θα έπρεπε να γίνεται και εδώ, κάτι που δεν γίνεται. Δεν έχουμε κουλτούρα. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτό τόσο εύκολα. Ξέρετε, γιατί μου κάνει εντύπωση. Μία από τις πένιες μας οικογένειες είναι το σπίτι που φτιάξα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για όλους μας είναι υπέρβομων και αιστιών. Ναι, είναι εισάδομα, αλλά όταν φτάνεις να το αναλύσεις πώς το περιγράφεις, αυτό καταλαβαίνω. Πείτε μου σας παρακαλώ,
ξεφύγω λιγάκι. Μας δώσατε αρκετές απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θέλουν οι ακροατές. Μπορούν να ρωτήσουν και κάτι πιο εξειδικευμένο. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Σε κάθε περίπτωση εμείς τουλάχιστον στους μηχανικούς, αυτό που έχουμε γίνει, ας απευθύνονται στους συναδέλφους μηχανικούς, ναι, για πληροφόρηση οι πολίτες, γιατί αυτή τη διαδικασία έχει επιλέξει ο νόμος να δίνει. Οι συνάδελφοι μηχανικοί επικοινωνούν απευθείας με το τεχνικό επιμελητήριο. Μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρνουμε, γιατί είμαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή και εμείς σαν φορέας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε τους συναδέλφους, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες τέτοιες που προσδοκούν οι πολίτες. Μπορεί... Και σε γενικές γραμμές το κάνουν οι περισσότεροι. Μπορεί ένας πολίτης να απευθυνθεί απευθείας στο τμήμα σας, δηλαδή και σε ποιο τηλέφωνο μπορεί να σας βρει. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει αν ήμασταν πάρα πολλοί. Γιατί για σκεφτείτε 400.000 άνθρωποι της Ανατολικής Κρήτης, ο καθένας να έχει μία απορία, οι τρεις άνθρωποι που χειριζόμαστε τέτοια πράγματα στο τεχνικό επιμελητήριο, δεν θα καταφέρουμε να απαντήσουμε σε κανένα τηλέφωνο. Έχετε μια εικόνα, δεν μπορεί να την έχετε τώρα, αφήστε εντάξει τις δηλώσεις. Γιατί αριθμό μιλάμε στο Ηράκλειο, α μην πάω Ανατολική Κρήτη. Έχετε μια εικόνα? Όχι, δεν υπάρχει ασφαλής εικόνα. Και μη σας κάνει εντύπωση. Χοντρικά μια εκτίμηση. Μη σας κάνει εντύπωση, κύριε Σαχίνη. Για να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε σήμερα, και συζητώ πάντα με τη ματιά και με την οπτική του τεχνοκράτη, για να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε σαν τεχνικός να βάλω κάτω σειρές αεροφωτογραφιών τις σημερινές, με το 1990, με το 1980, και να βρω το δομημένο περιβάλλον πώς έχει αλλάξει και να σας πω με ασφάλεια ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το δομημένο περιβάλλον κατά 28,355%. Αυτό θα μπορούσα να το πω. Πόσο όμως από αυτά τα κτίρια της αύξησης, ένα παράδειγμα ήταν το ποσοστό, μην το πάρουμε τις μετρητές και νομίζω ότι είναι ένα τέτοιο, τέτοια μελέτη δεν έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Το πόσο όμως μέρος από αυτό την αλλαγή του δομημένου περιβάλλοντος οφείλεται σε αθαίρετη δόμηση ή σε νόμιμη δόμηση, είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το πει με ασφάλεια, διότι για τα αθαίρετα δεν τηρείται κανενός είδους στατιστική, δεν υπάρχει κανενός είδους καταγραφή. Αυτή η διαδικασία είναι η πρώτη που βάζει μια διαδικασία καταγραφής και ενδεχομένως μετά από αυτή τη διαδικασία είναι κάτι πέρα από τα φοροεισπρακτικά από οτιδήποτε άλλο, ένα όφελος που μπορεί να απομείνει στο δημόσιο τομέα για να μπορεί να προστατεύει, αν μπορεί και αν θα τα καταφέρει στις παρούσες συνθήκες, τους πολίτες του, είναι να ξέρει την έκταση ενός φαινομένου και το τι είναι αυτό που δημιουργεί τα αίτια, ώστε ή να αντιμετωπίσει τα αίτια, χωρίς να συζητάμε ότι η πολεοδομία υπάρχει μόνο για να επιβάλλει πρόστιμα. Δεν υπάρχει μόνο γι' αυτό. Υπάρχει ουσιαστικά για να ελέγχει ότι τα σπίτια των ανθρώπων είναι ασφαλή κανονικά. Και αν αύριο μεθαύριο, όχι κανονικά. Στην πράξη τώρα, κύριε Σαχίνη, η πολεοδομία έχει ταυτιστεί με γρηγορώσιμο και πρόστιμο. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει και σήμερα και αυτή την ώρα που το συζητάμε. Το σπίτι σας που έχει βγάλει άδεια και ακολουθεί κάποιους κανόνες, ελέγχθηκε από κάποιους μηχανικούς και όταν η γη από κάτω θα κουνήσει, να είστε σίγουρος ότι αν έχουν κατασκευαστεί έτσι όπως ορίζονται, θα είστε ασφαλείς σε αυτό το κτίριο. Ρίξτε μια ματιά, έχει καλή θέα από εδώ. Αλλά είναι και ένα άλλο Ηράκλειο αυτό που βλέπετε. Είναι έτσι όπως το λέτε, σε αυτή την πόλη ζω. Δεν ζω κάπου αλλού. Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ. Μπορείτε να μου δώσετε ένα ποσοστό χοντρικά, μια εκτίμηση που κάνετε. Δεν θα ζω. Στο νοικιστικό ιστό, ας πούμε, είναι το 20%. Δεν θα μπορούσα, το 30%, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ή το 50%, αυτό. Χοντρικά. Μου ζητάτε να κάνω κάτι το οποίο αντίκειται σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Είμαι τεχνοκράτης και οφείλω να μιλάμε νούμερα. Εξακολουθούμε να είμαστε από τις πόλεις ρεκόρ στα αυθαίρετα στην Ελλάδα. Το θέτω διαφορετικά, δεν σας ζητώ ένα αριθμό. Το Ηράκλειο και η Χαλκιδική είχαν προβλήματα αφαίρετης δόμησης με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Στα κομμάτια των αστικών αφαιρέτων το Ηράκλειο είχε μια πρωτιά, θα έλεγα, στο παρελθόν. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, γιατί μου ανοίξατε ένα πολύ καλό παράθυρο με τον τρόπο που τα προσεγγίζετε. Και μπράβο στο τεχνικό επιμελητήριο που διαθέτει τέτοιο κόσμο και δεν είσαι το μόνος. Όχι, μ' αρέσει. Τα πιάσατε με. Όχι. Πώς να το πω, όχι με τίτλους που τα πιάνουμε εμείς στα μίδια, καλά κάνατε. Κύριε Σαχίνη, για τον κόσμο των τεχνικών, στο τεχνικό επιμελητήριο και μεταξύ ημών εντός εισαγωγικών, σε αυτό το επίπεδο γίνεται η συζήτηση. Για πείτε μου λοιπόν, εσείς ποιες άποψεις είστε, γιατί τώρα με τα πολιτικά έχουμε γίνει όλοι προσωπικά ζητώ πια, αν θέλετε, και σαν γραμματέας των τοπογράφων. Υπάρχει μία γραμμή που λέει ότι πρέπει να μπει ένα όριο και από αυτό το όριο και μετά να αρχίσουν οι κατεδαφίσεις, σαν και αυτές που ξεκίνησαν και σταμάτησαν, εν πάση περιπτώσει, να αρχίσουν οι κατεδαφίσεις δραστικά και επιθετικά. Υπάρχει και μια άλλη αντίληψη ότι, κοίταξε να δεις, εάν μπαίνει ζεστό χρήμα στα ταμεία και τηρούνται κανόνες, να τους κάνουμε με τέτοιο τρόπο που όποιος το επιλέξει, ρε αδερφέ, τα έχει τόσο πολύ που δεν τον ενδιαφέρει. Να πάει να χτίσει, πού να σας πω, που λέει ο λόγος.
Και ακριβώς απέναντι από την Κνωσό. Στην κορυφή του Ψιλορίτη. Ή στην κορυφή του Ψιλορίτη, ναι. Ή ακριβώς απέναντι από την Κνωσό ή μέσα στην Κνωσό, ρε παιδί μου. Λέω τώρα τραβηγμένο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνετε τι εννοείτε. Εσείς πώς το προσεγγίζετε? Γιατί επιτέλους νομίζω ότι η συζήτηση εκεί πρέπει να πάει. Λέμε νέα γενιά και ρύθμιση και κοντραρύθμιση και τι. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουμε αποφασίσει πολιτικά. Πολιτικό είναι. Σε σχέση με την προσέγγιση σας, θα έλεγα εκεί πρέπει να φτάσει η συζήτηση. Αλλά έχει άλλο δρόμο να περάσει για να φτάσει εκεί. Για να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί περιγράψατε δύο διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με αφαιρεσίες, όχι μόνο στο χώρο, θα μπορούσαν να είναι και σε άλλους χώρους, στο οικονομικό πεδίο, στη φοροδιαφυγή, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει η λογική της τιμωρίας, αδιαπίστωσα ότι έκανες κάτι σε τιμωρώ, και υπάρχει και η λογική των κινήτρων και των αντικινήτρων. Αυτά τα δύο πράγματα αντιμετωπίζονται παντού με τον, είτε επιλέγεις το ένα είτε επιλέγεις το άλλο. Η επιλογή είναι ζήτημα πολιτικής. Η επιλογή και το πώς θα το τηρήσεις, ακόμη και το σύστημα που έχουμε. Αν δούλευε με τον τρόπο που πρέπει, θα είχε φέρει αποτελέσματα. Αλλά όταν φτάνουμε σε σημείο να διαπιστώνουμε στις τελεσίδικες πράξεις, όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις που υπήρχαν κατεδαφίσεις σε υγειαλούς, όπου ο υγειαλός αποτελεί δημόσιο κτήμα, τελικά να έχεις παρεμβάσει του πολιτικού συστήματος, ώστε αυτό που υποτίθεται πρέπει η κακιά μας δίκηση με τις καθυστερήσεις της, με οτιδήποτε να πράξει, και έφτασε η ώρα όπου τελεσυδίκησε να το πράξει και ερχόμαστε και λέμε μην το κάνεις τώρα, κάντο μια άλλη στιγμή, όποια και να είναι αυτή η στιγμή, είναι ένα ζήτημα. Γιατί τελικά έρχεται και δημιουργεί στον πολίτη την εικόνα ότι ό,τι και να γίνει, όσο και να προχωρήσει, τελικά έρχεται ένας απομηχανής θεός, ένα χέρι ενός απομηχανής θεού, είτε λέγεται του πολιτικού συστήματος, είτε και εγώ δεν ξέρω τι θα είναι, αύριο ο Σόιμπλε για παράδειγμα θα έρθει και θα πει γλίτωσε το σπίτι του Χαμηλοθόρη, και να γλιτώσει το σπίτι του Χαμηλοθόρη και να γκρεμίσουν τα υπόλοιπα, είναι μια έξοδεν παρέμβαση. Όσο θα υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να δουλέψει ούτε το ένα εργαλείο, το τιμωρητικό, ούτε το άλλο εργαλείο κίνητρα-αντικίνητρα. Άρα πρέπει πρώτα και κύριε να κάνουμε τη συζήτηση μεταξύ μας. Πού θέλουμε να αφήσουμε αυτή τη δημόσια διοίκηση να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει, για να κάνει αυτά που πρέπει και ζητάτε από το, και ζητούνται από τους πολίτες, ώστε να έχουν την αίσθηση ότι κάποια πράγματα λειτουργούν, και μέχρι πού σταματάει το κομμάτι της πολιτικής παρέμβασης. Κέριο αυτό που λέτε. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα αν είναι αποδοτικό το τιμωρητικό ή το κίνητρα-αντικίνητρα. Εκεί, όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο να γίνει αυτή η συζήτηση, υπάρχουν γόνιμες απόψεις και από τη μία και από την άλλη άποψη. Όλο το τιμωρητικό σύστημα λειτουργήσε για επισειρά δεκαετιών. Ήταν κάτι που κυριάρχησε κατά βάση μετά τον πόλεμο λόγω των συνθήκων της με των μεταπολεμικών. Σήμερα δεν ξέρω αν μπορεί να δουλέψει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αν μπορείτε. Λέει εδώ ένας ακροατής, και ποια είναι η άποψη του τεχνικού επιμελητηρίου για την εκτός σχεδίου δόμηση με τα τέσσερα στρέμματα, τη γνωστή κουβέντα? Το τεχνικό επιμελητήριο είχε εκφράσει, όχι από εμένα τώρα και στο παρελθόν, ότι η εκτός σχεδίου δόμηση δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχουν οργανωμένοι υποδοχείς για τη δόμηση, για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, και να μπορούμε να ξέρουμε πού βάζουμε τι και τι περιμένουμε. Δεν μπορεί να έχει ένα δηληστήριο δίπλα από ένα σπίτι, ή ένα σπίτι δίπλα από ένα εργαστήριο επεξεργασίας χημικής βιομηχανίας, για προφανείς λόγους. Στον καθένα μας φαντάζει παράδοξο να συμβαίνει. Και όμως, αν γυρίσετε να κοιτάξετε γύρω σας, θα δείτε ότι είναι μια πραγματικότητα. Να έχει σπίτια δίπλα από επεξεργασίες μαρμάρων, που είχαν σκόνες, που είχαν αυτά. Αυτό δεν είναι κάτι που το τεχνικό επιμελητήριο το λέει για πρώτη φορά. Το λέει εδώ και 40 χρόνια. Παρόλα αυτά, είναι επιλογή της πολιτείας να πράξει αλλιώς. Το τεχνικό επιμελητήριο είναι απλώς ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και οφείλει να δίνει την άποψή του, λόγω του ρόλου του, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς να συζητάει και να εκφράζει αντίστοιχα και πολιτική, παρότι και σε διάφορες περιόδους, αν χρειαστεί, γίνεται και αυτό. Φοβάμαι ότι το τεχνικό επιμελητήριο το οδηγούν προς διάλυση. Μάλλον κάποιοι δεν θέλουν τον επιστημονικό σύμβουλο, έστω και έτσι, όπως τον περιγράφει της πολιτείας. Ελπίζω να μην ευοδοθεί αυτό, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Δεν είναι μόνο θέμα των μηχανικών, ακούω πολλούς που λένε είναι αστανάσιο, τεχνιακό. Το λέω προς πολίτες, δεν είναι καθόλου στενά. Πέρα από αυτό, εμείς αποδείξαμε και για τους πολίτες της Ανατολικής Κρήτης ότι όπου και όποτε χρειάστηκε το τεχνικό επιμελητήριο ήταν εκεί. Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στη Βιάνο αμέσως μετά τη φωτιά, κλιμάκιο του επιμελητηρίου ήταν εκεί για να βοηθήσει και στην
Και στην τεχνική έκθεση που συνέταξε το Τεχνικό Επιμελητήριο βασίστηκαν στο Υπουργείο για να χαρακτηρίσουν την περιοχή πυρόπληκτη. Το ίδιο κάναμε και στην περιοχή του Μύρτου για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στα προβλήματα. Και αυτό δεν είναι ένα σκοπός μας να το βγάλουμε προς τα έξω, το κάνουμε για τους ανθρώπους. Και πήγαμε, ενημερώσαμε επί τόπου τους ανθρώπους για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν και τι πρέπει να κάνουν, να πιέσουν να το κάνουν. Το έκανε, το κάνει και θα το κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο αυτό. Θα τα ξαναπούμε συντόμως, είναι βέβαιον. Έχω μια σκέψη, επειδή είναι από τα θέματα που τελικά δεν απασχολεί μόνο οικιστικά, να ανοίξουμε μια τέτοια ενότητα και στο 984, είχε ενδιαφέρον, αρκεί και το ΤΕΠ που έχει τη διάθεση να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.